Το θέμα της άμεσης ανακατασκευής και βελτίωσης του οδικού δικτύου του νομού Λάρισας, που σήμερα χρησιμοποιείται από το σύνολο των οχημάτων που κινούνται προς βορρά και νότο, μετά το κλείσιμο του δρόμου στα Τέμπη, όπως επίσης και η στήριξη των επιχειρήσεων που κινδυνεύουν με οικονομική καταστροφή, τέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο σύσκεψης που συγκάλεσε ο νομάρχης κ. Λουκάς Κατσαρός και στην οποία μετήχαν οι αρμόδιοι αντινομάρχες, οι δήμαρχοι των περιοχών που πλήττονται, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και εκπρόσωποι του επιμελητηρίου. Ο νομάρχης Λάρισας, απευθυνόμενος στους φορείς, τους κάλεσε από κοινού να διεκδικήσουν συνάντηση με τον Υπουργό Υποδομών, αφού όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, τρεις μήνες μετά το κλείσιμο του δρόμου, καμία σοβαρή αποκατάσταση δεν υπήρξε στο οδικό δίκτυο, δηλώνοντας πως δεν θα πληρώσει μόνος του ο νομός τη ζημιά για την οποία δεν ευθύνεται. Η εμπειρία δείχνει ότι την κεντρική εξουσία υπόσχεται, αλλά δύσκολα πραγματοποιεί. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα πια όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες. Νομαρχία, Δήμοι, βουλευτές, κατά την πρόταση η οποία διαμορφώνεται, είναι να ζητήσουμε συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Ρέπα, έτσι ώστε αυτά τα οποία υποσχέθηκε όταν έγινε η πρώτη σύσκεψη να γίνουν πράξη. Από τα 9.400.000 ευρώ που διεκδικεί ο νομός για την αποκατάσταση των ζημιών, εγκρίθηκαν μόνο 5,5 εκατομμύρια, εκ των οποίων δεν έχει δοθεί ακόμη ούτε ένα ευρώ. Την άθλια κατάσταση του οδικού δικτύου στην επαρχία της Ελασσόνας επεσήμανε σε δηλώσεις το Δήμαρχος κ. Γιώργος Πασχόπουλος, ενώ ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Βασίλης Κουτσαντάς επικεντρώθηκε κυρίως στην ασφάλεια των δημοτών του με την έναρξη των αγροτικών εργασιών. Μην ξεχνάμε ότι από την Ελασσόνα διέρχονται όλα τα βαρέα φορτηγά. Λοιπόν, τα προβλήματα είναι τεράστια και είναι πολύ μεγαλύτερα, πιστεύω, από ό,τι είναι στον παραλιακό δρόμο. Και επιπλέον, είναι ένα ζήτημα το οποίο εμείς το έχουμε βάλει κατά καιρούς και αφορά και την ασφάλεια των μαθητών. Προσπαθούμε εκεί πέρα μια μικρή παράκαμψη να κάνουμε στην πόλη για να αποφύγουν τα φορτηγά να μην περνάνε δίπλα στα σχολεία. Κρούω τον κόδωνα του κινδύνου γιατί δεν έχουμε προβλήματα. Ήδη κάτι και εκεί υπάρχουν αντιδράσεις. Αρχίσαν οι αγροτικές δουλειές. Σήμανση για τρακτέρ και αυτά δεν υπάρχει καθόλου. Όλοι τρέχουν εκεί με 200-150. Από τους φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη, συντάχθηκε υπόμνημα με τα αιτήματά τους, το οποίο θα κατατεθεί σε όλους τους βουλευτές του νομού και στην Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.